έχουν έρθει επιχειρηματίες μετά τις υπογραφές και μου είπανε ότι περάσανε συνεργάτες του κυρίου Αναστασάκη από το Δήμο. Συνεργάτες, και του κύριου, κύριε Μπότη, συνεργάτες για... εννοώ άνθρωποι που είναι στο Δήμο. Άλλο το ένα, άλλο ναι, το άλλο. Να προφανώς συνάδελφοί σας, δεν ξέρω τι είναι αυτό. Και τρομοκρατήσανε επιχειρηματίες επειδή υπογράψανε. Αυτό το πράγμα. Αυτό, συγγνώμη, αυτό, να, αυτό, τελειώσω, κύριε Μπότη, να τελειώσω. Μου ακούγεται πολύ λεπτό, κύριε Μπότη. Αυτό που λέτε είναι πάρα πολύ σοβαρό. Δηλαδή. Και σας λέω το εξής. Αλλά θα ήθελα να είστε συγκεκριμένος, γιατί. Σας λέω το εξής. Όταν λέω τρομοκρατήσανε. Για μια δημοτική αρχή που δεν έχει συνηθίσει σε τέτοιου είδους κατηγορίες. Να ολοκληρώσω. Κύριε Αναστασάκη, να ολοκληρώσω. Αλλά είναι κύριε Δασκαλάκη, είναι πολύ σοβαρό αυτό. Βεβαίως. Επειδή είναι πάρα πολύ σοβαρό. Έτσι αόριστο δεν το δέχομαι. Ποιο... Και σε καμία κύριε περίπτωση δεν θα το αποδέχομαι. Κύριε Αναστασάκη, σας ξαναλέω άλλη μια φορά. Κάθε μέρα σας λέω άλλη μια φορά. Βρείτε εσείς τους ανθρώπους που πήγαν και πιάσαν επιχειρηματίες, τι τους είπανε. Η συγκεκριμένη καταγγελία βάζει φωτιά στην τηλεοπτική συζήτηση στη διάρκεια της εκπομπής Ώρα Αιχμής για τα έργα ανάπλασης στο κέντρο του Ηρακλείου και τις αντιδράσεις που έχουν προκαλέσει τις τελευταίες εβδομάδες. Δηλαδή. Μισό λεπτό, δηλαδή. Υπήρξαν απειλές, κύριε. Όχι, όχι, όχι. Δεν υπήρξαν απειλές. Υπήρχε όμως ότι εμείς είμαστε από το Δήμο και γιατί δεν υπογράψατε αυτό και γιατί σας βάλανε να υπογράψουν. Φερέφωνα δεν υπάρχουν. Κύριε Αναστασάκη, ούτε είσαστε μπαμπούλες, ούτε σας φοβάται κανένας. Όχι εσάς προσωπικά, το Δήμο. Αλίμονο. Ο Δήμος είναι να εξυπηρετεί αυτόν τον πολίτη ο οποίος σας ψήφισε, σας έβαλε εκεί που σας έβαλε και πρέπει να τον εξυπηρετείτε. Τώρα, χρόνια, υπογράψανε... Κύριε, δείγματα γραφής, συγγνώμη, όμως. Παρακαλώ πολύ. Υπο... Την ίδια ώρα, τόσο ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Ηρακλείου Μανώλης Αλιφιεράκης, όσο και ο πρόεδρος της ΟΕΒΕΝΗ Μπάμπης Λεκάκης κατηγόρησαν το Δήμο ότι απέκλεισε από το διάλογο για τα έργα τους δύο φορείς της τοπικής οικονομίας, λαμβάνοντας αποφάσεις ενημερώνοντας μόνο τον Εμπορικό Σύλλογο. Είναι ένα θέμα στο οποίο το επιμελητήριο δεν έχει καμία ενημέρωση. Δεν έχει καμία ενημέρωση το επιμελητήριο. Από το Δήμο, από την ίδια τη Δημοτική Αρχή. Για ένα έργο για το οποίο έργο. Γίνεται και εμείς προσπαθούμε. Κύριε Αλιφιεράκη, όμως θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι το έργο αυτό είναι συνέχεια του βασικού έργου που ξεκίνησε το 2018. Γνωρίζουμε όλοι και οι πέτρες στο Ηράκλειο περί τίνος πρόκειται. Αυτά που θεωρήσαμε ότι είναι τα καινούργια δεδομένα, τα είπαμε έγκαιρα στον Εμπορικό Σύλλογο. Δεν είναι η κατάλληλη στιγμή για να γίνει αυτή τη στιγμή το έργο και θα συνεχίσουμε να το λέμε. Μάλιστα. Μήπως και το καταλάβετε και κύριε Λεκάκη, κύριε Λεκάκη. Είμαστε στη 1821, όμως θέλω να το βάλετε λίγο στο μυαλό σας. Η μετάθεση τι θα σήμαινε? Ότι στην καλή τουριστική σεζόν που κατά γενική ομολογία θα είναι η επόμενη, πρώτα ο Θεός, να έχουμε αφήσει την πανδημία. Δεν το γνωρίζει θα κανείς. Είχαμε το εργοτάξιο πλήρως ενεργό και σε μια τόσο κρίσιμη εντάξει, εμπορική έτσι όπως το λέτε όμως, κύριε Αναστασάκη. Κύριε Αναστασάκη, κάνουμε με υποθέσεις και με υποθέσεις. Εγώ έρχομαι σήμερα και σας ξαναλέω και θα πρέπει να το καταλάβετε και θα το επαναλαμβάνω. Σας το έχω πει τρεις φορές, θα το πω και τέταρτη φορά. Χάθηκαν τα Χριστούγεννα, οι άνθρωποι αυτοί προμηθεύτηκαν προϊόντα τα οποία πρέπει να πληρώσουν. Χάθηκε το Πάσχα, προμηθεύτηκαν προϊόντα τα οποία θα πρέπει να πληρώσουν στους προμηθευτές τους. Θα χάσουν και το καλοκαίρι από προϊόντα που προμηθεύτηκαν και τα οποία θα πρέπει να πληρώσουν στους προμηθευτές τους και σύν τις άλλες έχουν τελειώσει και τα μέτρα στήριξης από την πλευρά της κυβέρνησης. Φωτιά στη συζήτηση έβαλε η παρέμβαση του Εμπορικού Συλλόγου Ηρακλείου και του Προέδρου του Μανώλη Κουμαντάκη, ο οποίος έκανε λόγο για λαϊκιστές όσον αφορά τα έργα ανάπλασης στο κέντρο. Βεβαίως εκπροσωπούμε, αλλά και βεβαίως δεν είμαστε λαϊκιστές. Πρέπει να μιλάμε, σας είπα, με υπευθυνότητα, με οικονομικούς όρους και με στρατηγική. Έτσι πρέπει να κάνουμε σωστά τη δουλειά μας. Και όχι να λαϊκίζομαι ή ό,τι λέμε. Αυτό το μέλλον τους και τη στρατηγική τους. Δηλαδή οι συναδελφοί σας λαϊκίζουν, κύριε Κουμαντάκη. Λαϊκίζουν οι συναδελφοί σας. Να απαντήστε μου, λαϊκίζουν. Είναι λαϊκισμός. Να απαντήσω. Όταν του χρόνου λοιπόν έχει ολοκληρωθεί το έργο και έχει ενωθεί με το υπόλοιπο κομμάτι, θα είναι ένα φανταστικό κέντρο του Ηρακλείου. Δεν το αφισβητεί κανείς αυτό. Με αφορμή τα όσα δήλωσε ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Ηρακλείου χθες στην εκπομπή Ώρα Αιχμής, θα θέλαμε να πούμε τα εξής. Η προτεραιότητα του Εμπορικού Συλλόγου, κύριε Πρόεδρε, είναι πρωτίστως να υπερασπίζεται τα συμφέροντα των εμπόρων της πόλης και να εναντιώνεται σε εκείνους που τα διαταράσσουν. Συγχωρήστε μας που δεν γνωρίζαμε ότι είναι το αντίστροφο. Για το μόνο που κάνετε ήταν απλώς να παραβρεθείτε τυπικά σε μια ενημερωτική συνάντηση με τη Δημοτική Αρχή και να αποδεχτείτε διεκπεραιωτικά, χωρίς κανένα πρόβλημα, τις αποφάσεις της, χωρίς καν να μπείτε στον κόπο να κάνετε μια βόλτα στην αγορά και να ανταλλάξετε απόψεις με τους καταστηματάρχες.
Αν λοιπόν στο δικό σας μυαλό το γεγονός ότι υπερασπιζόμαστε τα συμφέροντα των επιχειρήσεών μας, αφού το συλλογικό μας όργανο δεν το κάνει, το μεταφράζεται σε λαϊκισμό, αφήστε μας να είμαστε. Όλος ο κόσμος τη δεδομένη στιγμή σκέφτεται πώς θα περάσει το σήμερα, πώς θα επιζήσει η δουλειά του, και εσείς μας λέτε για παραμυθένιες καταστάσεις του μπορεί για του χρόνου. Ελάτε λοιπόν να συμπληρώσετε εσείς την οικονομική μας ζημιά έως του χρόνου, που θα φτιάξετε τα πράγματα και εμείς θα σας τα επιστρέψουμε τότε που θα έχει επέλθει η ευημερία για όλους. Έμποροι λαϊκιστές του κέντρου.